Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία ακόμα εκπομπή Πόλη, Πολιτεία, Πολιτική ξεκινά. Και σήμερα, όπως πάντα, θα προσπαθήσουμε να είμαστε στην ουσία των θεμάτων και όχι στην ατάκα. Είπαμε πολλές φορές ότι η φιλοδοξία μας δεν είναι να βγάζουμε συνθήματα, αλλά να μιλάμε για την ουσία των πραγμάτων για να σας ενημερώνουμε όσο γίνεται καλύτερα. Και όχι μόνο να σας ενημερώνουμε όσο γίνεται καλύτερα, αλλά να σκέφτεστε κι εσείς μαζί μας αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική και στην οικονομική επικαιρότητα. Μαζί μας για να συζητήσουμε σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Σταχματζίδης. Ο κύριος Γιάννης Σταχματζίδης είναι Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης. Και είναι ο κύριος Γιάννης Παγώνης, γνωστός φίλος, πολλές φορές καλεσμένος σε αυτό το κανάλι, ο οποίος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος. Καλησπέρα και στους δυο σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχουμε καλή χρονιά πρώτο Θεός. Όλα να πάνε καλά. Να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παγώνη. Οι εκλογές της Νέας Δημοκρατίας γίνανε. Έχουν βγάλει δύο μονομάχους τώρα, είναι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μημαράκης, και δείχνει πως τα πράγματα στη Νέα Δημοκρατία μετά το Γενάρη θα είναι διαφορετικά. Αν θα έχει πλέον μετά από καιρό και πάλι έναν σταθερό, δυναμικό αρχηγό, με γεμάτη λαϊκή εντολή, αν σκεφτεί κανείς ότι ψήφισαν 400.000 την περασμένη φορά, αλλά θα είναι αρκετοί που θα ψηφίσουν και τώρα. Ανοίγουν τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία, λέτε, και έχει σημασία το ποιος θα εκλεγεί ή όχι? Κύριε Πορτοκάλη, πρώτα πρέπει να τονίσω αυτό που είπατε με την συμμετοχή του κόσμου στις εκλογές. Ήταν πραγματικά ένα νούμερο που δεν το περιμέναν και ήταν ευχάριστη έκπληξη. Βέβαια, τη δεύτερη Κυριακή θα είναι στην καλύτερη περίπτωση αυτή και ίσως λιγότερη, γιατί δεν μπορούν να παραψηφίσουν καινούργοι. Το αποτέλεσμα έβγαλε τους δύο πρώτους και ο κόσμος θα κληθεί να ψηφίσει έναν από τους δύο. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει το πρώτο μέλημα, ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, να είναι η ενότητα αυτού του κόμματος για να μπορέσει να έχει μέλλον πραγματικά και να γίνει μια μεγάλη παράταξη όπως ήταν κάποτε. Ελπίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει και ότι όποιος και αν είναι αρχηγός θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, και πραγματικά φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία και με όσα συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας και με την κυβέρνηση τη δεύτερη φορά αριστερά και όσα όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται και δεν τα πιστεύουμε, νομίζω ότι πραγματικά έχει μέλλον και θα έρθει σύντομα η ώρα που θα αναλάβει και πάλι την εξουσία στη χώρα. Κύριε Σταχματζίδη. Ναι, πολύ συμφωνώ με τον Γιάννη τον Παγώνη. Θεωρώ όμως ότι η επιλογή του προσώπου θα παίξει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, με την έννοια ότι έχουμε δύο διαφορετικές προοπτικές. Οι δύο διαφορετικές πολιτικές. Και τα δύο. Ναι, όταν λέω προοπτικές, στην πολιτική αναφέρομαι. Εκείνο το οποίο βέβαια με ενοχλεί εμένα έτσι εντόνως είναι το γεγονός ότι μέσα από τη Νέα Δημοκρατία βγαίνουν φωνές οι οποίες μιλάνε για τη λαϊκή δεξιά, μιλάνε για νεοφιλελεύθερες τάσεις κλπ. Σαν να πρόκειται δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία να απαρτίζεται από διάφορες συνιστώσεις. Είναι αστείο το γεγονός να κάνουμε τέτοιους διαχωρισμούς, σαν να εννοούμε δηλαδή ότι αυτοί οι οποίοι ανήκουν στη λαϊκή δεξιά είναι οι ψυχοπονιάριδες, να το πούμε, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το λαό, ενώ οι άλλοι πρεσβεύουν κάτι άλλο, ας πούμε, στηρίζουν το κεφάλαιο και τα συμφέροντα και όλα αυτά. Θεωρώ ότι αυτές οι φωνές οι οποίες βγαίνουν, αυτές οι παραφωνίες μάλλον οι οποίες βγαίνουν στον αέρα, θα πρέπει να σταματήσουν, διότι το κόμμα είναι ενιαίο και η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν είχε τέτοια θέματα για να προκύπτουν τώρα προεκλογικά. Σε κάθε περίπτωση όποιος βγει, είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστεί για το καλό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό είναι δευτερεύον για το καλό της χώρας εδώ που είμαστε. Λοιπόν, λέτε ότι έχει σημασία. Σχόλιο θα ήθελα. Βεβαίως, κύριε Παγώνη. Ότι καλά είναι αυτά τα περί δεξιάς και κέντρου και φιλελευθερισμού να σταματήσουν όσο γίνεται συντομότερα, συμφωνώ με τον κύριο Σταχματζίδη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει, ήταν και θα πρέπει να είναι η κεντροδεξιά παράταξη αυτής της χώρας, και νομίζω ότι μετά τις εκλογές και μετά την εκλογή Προέδρου το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτά, να το θυμόμαστε, να είναι να φέρουν κακό και διχόνοια στο κόμμα παρά θετικό αποτέλεσμα. Δίνεται καθόλου πιθανότητα στον δεύτερο δυσαρεστημένο να αλλάξει τακτική και να σηκώσει δικό του μπαϊράκι ή όχι? Σε εσάς, κύριε Παγώνη, πρώτη.
Νομίζω ότι με τα αποτελέσματα που υπάρχουν και όπως είναι τώρα πλέον τα πράγματα, δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα, θα είναι ενωμένη. Αυτή την αίσθηση έχω. Ότι θα προχωρήσει η Ενωμένη Νέα Δημοκρατία και ότι ο δεύτερος θα ακολουθήσει. Κύριε Δαχματζίδη, τι πιστεύετε? Ναι, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το πρόσωπο το οποίο θα εκλεγεί, θα προχωρήσει ενιαία. Να πω κάτι έτσι, επειδή μου δίδεται η ευκαιρία τώρα. Βεβαίως. Επιπλέον, είναι το, κάτι άλλο το οποίο με ενοχλεί είναι ότι υπάρχουν κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία που κάθε φορά επικαλούνται το όνομα Καραμαλή, τι είπε ο Καραμαλής ή τι δεν είπε ο Καραμαλής με τη σιωπή του. Επίσης το θεωρώ πολύ αστείο κάθε φορά να προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον Καραμαλή με τη σιωπή του ή με τη σιωπηρή στάση του. Εάν έχει ο πρώην Πρωθυπουργός κάτι να πει, θεωρώ ότι θα βγει να το πει σε κάθε περίπτωση και έχει λόγο στα πράγματα της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο σαν πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σαν Πρωθυπουργός. Ασφαλώς η εμπειρία του, η γνώση του είναι απαραίτητη σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κόμματος, αλλά αυτά όλα μέχρι εκεί. Από το να επικαλούμαστε κάθε φορά όμως το όνομα Καραμαλή προκειμένου να κατευθύνουμε το εκλογικό σώμα κάπου ή την γενικότερη αντίληψη που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία προς τα κάπου, και αυτό το θεωρώ αστείο. Ας σταματήσει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Καραμαλής θεωρώ ότι έχει την δύναμη σαν πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν 7 χρόνια Πρωθυπουργός. Δεν έχει ανάγκη από κανέναν ούτε να τον ερμηνεύσει, ούτε να ερμηνεύσει τη σιωπή του ή να τον επικαλείται ή έδωσε κατεύθυνση προς τα εκεί ή προς τα αλλού, ας πούμε, ο Καραμαλής κλπ. Και αυτό είναι πολύ αστείο σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, να καθόμαστε να ερμηνεύουμε σιωπές. Τώρα να πούμε μια αλήθεια, ότι αυτός ο λαός δυστυχώς έχει μια κακοδαιμονία. Του αρέσει πάρα πολύ ό,τι γίνεται πίσω από τις γραμμές και όχι μπροστά από τις γραμμές. Του αρέσει το μυστήριο, πιο πολύ το παρασκήνιο, ναι, και το μυστήριο και λιγότερο το προσκήνιο. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ο κύριος Καραμαλής, όταν ήθελε να πει κάτι με το ναι και όχι, βγήκε και το είπε. Και το είπε ευθαρσός. Τώρα, αν θέλει κάτι να πει ευθαρσός, θα το πει ευθαρσός. Και αν θέλει να δουλέψει για κάποιον υποψήφιο, χωρίς να το πει ευθαρσός, την ικανότητα την έχει. Τα τηλέφωνα ξέρει να τα σηκώνει και φαντάζομαι ότι το έκανε και θα το ξανακάνει. Φαντάζομαι. Και κάτι που ακούμε τελευταία, ας πούμε, και δεν ξέρω, έτσι νομίζω ότι είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι και μπορούμε να έχουμε κρίση του τι γίνεται γύρω μας. Δηλαδή, λέει, βγήκε τώρα και είπε για τον Καραμαλή και άλλαξε το αποτέλεσμα Άρδιν και 50-20% διαφορές. Δηλαδή, τι είναι ο κόσμος. Μας αρέσουν οι μύθοι σε αυτόν τον τόπο. Όχι, να είμαστε λίγο σοβαροί τώρα. Άμα με μια κουβέντα που θα υποθετικά είπε κάποιος άλλος τα αποτελέσματα των εκλογών κατά 20 μονάδες, τότε δεν χρειάζονται να γίνονται εκλογές. Απλά οι εποχές είναι διαφορετικές σήμερα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ομοί πραγματικότητα και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα του τόπου και όχι με μύθους ή μυθοπλασίες που συνήθως εκφέρονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι στον περίγυρο αυτών των προσώπων και οι οποίοι κάθε φορά που θέλουν να αναδειχθούν ή να δείξουν ότι έχουν κάποιο σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, επικαλούνται το όνομα Καραμαλή. Και η αλήθεια είναι πως αυτός ο τόπος έχει κατακτήσει τον θεσμό που λέγεται δημοκρατία. Η δημοκρατία υπάρχει. Όλα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα γίνονται δημοκρατικά. Εκλέγονται δημοκρατικά οι κυβερνήσεις, εκλέγονται δημοκρατικά και γίνονται δημοκρατικές οι κομματικές διαδικασίες. Τώρα, αν κάποιοι επηρεάζονται από τα συστημικά μέσα περισσότερο ή λιγότερο, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έχει όμως ο καθένας τη δύναμη να πάει να ψηφίσει αυτόν που θέλει, χωρίς να τον πει κανένας ποιον θα ψηφίσει ή όχι, χωρίς να του βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Ακριβώς. Τώρα, αν επηρεάζεται, δεν επηρεάζεται, ο καθένας από τα συστημικά ή όχι μέσα, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο και ας προσέχαμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό κόμμα και η λειτουργία της ούτως ή άλλως είναι έτσι δημοκρατική. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι ιδιοκτησιακό καθεστώς σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο κάποιοι ελάχιστοι έτσι αντιλαμβάνονται. Ή θέλουν να αντιλαμβάνονται. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μια δημοκρατική δομή και λειτουργία. Πρώτο λόγο έχουν τα μέλη της και μετά τα στελέχη της. Ως εκ τούτου το να θεωρούν κάποιοι ότι είναι ιδιοκτησία του ενός ή του άλλου ή του πιο άλλου, ας πούμε, επίσης είναι αστείο γι' αυτό. Μάλιστα. Επειδή όμως θέλω να αλλάξουμε σελίδα. Η Νέα Δημοκρατία θα βρει το δρόμο της και από εκεί και πέρα θέλω να ανοίξουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι πώς η πολιτική με συμπαραστάτη τη Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική και δυνατή αντιπολίτευση με συγκεκριμένο αρχηγό και συγκεκριμένη δομή θα μπορέσει να βοηθήσει αυτός ο τόπος να αναπτυχθεί. Από ό,τι φαίνεται, τον Ιανουάριο του 2015 είχαμε άλλα, το Σεπτέμβριο του 2015 είδαμε άλλα και τώρα βλέπουμε άλλα.
Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θυμίζει συστημικό καθεστώς σε σχέση με αυτά που λέγανε ότι είναι συστημικά οι ίδιοι τους από τη νέα κυβέρνηση. Αυτό είναι αληθές. Φαίνεται ότι είναι πλέον και αυτή μνημονιακή. Πάρα πολλοί φίλοι μου και πάρα πολλοί άνθρωποι λένε στην Ελλάδα ότι αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας στο τρίτο μνημόνιο, δεν θα μπορούσε να έρθει εύκολα, γιατί ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς, όπου μπόρεσαν να το προχωρήσουν, το προχώρησαν. Δόθηκε και μια ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα να έρθει να βάλει και αυτό στο δική, τη δικιά του υπογραφή. Και από εδώ και πέρα η Ελλάδα έχει ένα δεδομένο. Όπως και να έχει, παρακολουθεί αυτό που επιτάσσουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, παύλα δανειστές. Και τι επιτάσσουν, μνημονιακές πολιτικές, μέσα σε αυτές να κινηθούμε. Το μνημόνιο λοιπόν είναι γεγονός από εδώ και πέρα. Και μένει οι Έλληνες και πολιτικά και επιχειρηματικά να ανταπεξέλθουν και να βγουν πιο γρήγορα. Όπως βγήκαν οι Πορτογάλοι, βγήκαν οι Ισπανοί, βγήκαν οι Ιρλανδοί. Εμείς θα τα καταφέρουμε. Κύριε Παγώνη, σε εσάς ο λόγος. Λοιπόν, βάλατε πολλά θέματα μαζί όμως τώρα και θα πρέπει να τα πάρουμε τη σειρά. Ναι, δεν θα θέλετε μόνο την πολιτική στρατηγική, όχι, όχι, να ξεκινήσω όσο μπορώ έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, σήμερα έχω μια κυβέρνηση Τσίπρα. Και λένε τώρα, έτσι θέλοντας να δώσω και ένα άλλο, ότι αν δεν περνούσε, ξέρω εγώ, αυτή η κυβέρνηση, δεν θα μπορούσε η προηγούμενη να περάσει όλα αυτά τα μέτρα, αλλά ήταν ένα αναγκαίο κακό, τώρα ήρθε αυτή και τα περνάει όλα. Λέω τώρα εγώ, εάν η αντιπολίτευση Τσίπρα σκεφτόταν λίγο πιο εθνικά και στήριζε την τότε κυβέρνηση και έλεγε ότι αυτό το μνημόνιο, το δεύτερο ή το τρίτο, είναι αναγκαίο κακό για το καλό της χώρας, πώς θα ήταν τα πράγματα σήμερα? Ας αναλογιστώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε χάσει σε δύναμη, η Ελλάδα θα ήταν καλύτερα. Ε? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε χάσει σε δύναμη, ναι, δεν θα ήταν ακόμα κυβέρνηση. Δεν θα ήταν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν ξέρω αν θα είχε. Μπορεί χάσει και να έχει χάσει και σε δύναμη, ναι, γιατί φάνηκε, ναι, αυτό και αλλά το λογαριασμό. Αλλά δεν μπορούμε χάρη του πολιτικού συμφέροντος, λοιπόν, και χάρη του να θέλουμε να αυξήσουμε τα ποσοστά του κόμματός μας, να βάζουμε πίσω το εθνικό συμφέρον. Λοιπόν, το εθνικό συμφέρον επομένως επιτάσσει να υπάρχει συνεννόηση σε σοβαρά θέματα, να υπάρχει στήριξη εκεί που πρέπει, και νομίζω ότι όταν εμείς ο απλός λαός ή περισσότεροι καταλαβαίναμε ότι δεν γίνεται αλλιώς, αυτοί το ξέραν καλύτερα από εμάς, είναι σίγουρο αυτό. Επομένως, έχει και ότι η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ευθύνες του, που όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσε όπως λειτουργούσε, μόνο και μόνο για να πάρει την εξουσία. Βεβαίως και λοιπόν, έχει. Και σήμερα, για να του συνεχίσω λίγο το σκεπτικό μου, εάν έχουμε μια αντιπολίτευση που σήμερα θα κάνει ό,τι έκανε ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε, μπορεί αυτή η χώρα ποτέ να βγει από το μνημόνιο όπως βλέπουμε την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Κύπρο, ας πούμε? Έτσι. Λοιπόν, κάποτε πρέπει να σοβαρευτούν οι πολιτικοί, κάποτε πρέπει να είναι πρώτα το εθνικό συμφέρον. Και θα τελειώσω λέγοντας αυτό που έχω πει πολλές φορές εδώ, κύριε Πορτοκάλι. Κάποτε ο Έλληνας όταν ψηφίζει δεν θα νομίζει ότι πάει στα μπουζούκια, ότι πάει σε γλέντι. Θα σκέφτεται σοβαρότερα. Γιατί τα επόμενα 4 χρόνια κρέμονται από αυτή την ψήφο. Εμείς το θεωρούμε πανηγύρι. Εμείς λέγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, έλα ρε που θα πάω εγώ να χάσω τα μπάνια μου σήμερα και θα πάω να ψηφίσω. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Λοιπόν, ό,τι ψηφίζεις το πληρώνεις. Κύριε Τεχματζήρη. Ναι, συμφωνώ με τον Γιάννη τον Παγώνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι έχασε το τεκμήριο της αθωότητος που είχε ως αντιπολίτευση. 100%. Ναι. Οι πολιτικές, καταρχάς, για συνένεση δεν μίλησε ποτέ πριν την ανάδειξή του σε κυβέρνηση, που πολλά πράγματα θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί σήμερα και να είμαστε σε μια έστω λίγο καλύτερη θέση. Από την άλλη πλευρά, και το τεκμήριο της αθωότητος με την έννοια του αγνού και άδολου, και αυτό το έχασε, γιατί αν δούμε στους κόλπους του ποιοι εισχώρησαν, θα δούμε ότι είναι όλοι αυτοί οι εργατοπατέρες που τα προηγούμενα χρόνια υποκινούσαν κάθε τι ενάντια σε κάθε μεταρρύθμιση που ερχόταν σε αυτόν τον τόπο, όλοι οι παλιοί συνδικαλιστές, όλοι αυτοί που κατεβάζανε ρολά, και διακόπτες και τα και διακόπτες και λοιπά, όλοι αυτοί στεγάζονται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν και αυτό το έχει χάσει. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνούν σήμερα, επειδή έχω μία άλλη έτσι αντίληψη των πραγμάτων, αυτοί οι οποίοι κυβερνούν σήμερα και κατεψηφισμό λέγονται αριστεροί, είναι αυτοί οι οποίοι ευνοήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή μπορεί να δείχνουν ανάθεμα στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία ότι για όλα τα δεινά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο ευθύνονται εκείνα τα κόμματα, όμως θεωρώ ότι εξίσου και μεγαλύτερη ευθύνη έχει η αριστερά του τύπου αυτού, του τύπου αυτού του τονίζω, την οποία τα προηγούμενα χρόνια το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ τους χάιδευε για να μπορεί να τους έχει χειραγωγημένους επί Ανδρέα Παπανδρέου, η ΔΕ Νέα Δημοκρατία για να μην κατηγορηθεί ως δεξιό ακροδεξιό κόμμα έχοντας ενοχικά σύνδρομα, τους έκανε όλα τα κέφια, με αποτέλεσμα αυτοί
ήταν στα πράγματα και πριν, οι βολεμένοι δηλαδή, αυτοί είναι και σήμερα. Και έχουμε, κύριε Πορτοκάλη, μισό λεπτό. Και έχουμε σήμερα το φαινόμενο τώρα, το ορεινό, αυτές τις μέρες, ας πούμε, επίκαιρο. Ξέρω εγώ με τα αεροδρόμια και με το. Τι δώσαν τώρα το. Το αεροδρόμιο που δώσανε. Και κάτι ακόμα. Σκέφτονται για το ελληνικό, για ποιο. Όχι, για το. Ναι, το ελληνικό, μπράβο. Λοιπόν, τα αεροδρόμια για το ελληνικό, τα οποία, ας πούμε, τότε έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ στα κάγκελα και έλεγε, ξέρω εγώ, τα ξεπουλάμε τον εθνικό πλούτο. Τζάμπα και αυτό κάνουμε εθνική προδοσία. Μα και για τα λιμάνια σκέφτονται, ναι. Και για όλα όσα και, λέγανε σκέφτονται να λοιπόν, το και σήμερα ας πούμε βγαίνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και τα πουλάμε και προσπαθούν να βρουν ξέρω εγώ κάποιες ψηλοδιαφορές για το Θεαθήνα κτλ. Λοιπόν κάποτε πρέπει να σοβαρευτούμε. Ναι αλλά υπογράφουν με πόνο καρδιάς κύριε Παγώνη. Ναι. Με άλλη αστειότητα. Έχετε δει. Αυτό είναι αστειότητα, είναι γεγονός. Ποιο? Το ότι υπογράφουν πόνο καρδιάς, ότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δηλαδή, αυτό το λένε, γιατί πραγματικά το αισθάνονται. Το λένε γιατί πραγματικά το αισθάνονται ή το λένε γιατί θέλουν να δικαιολογήσουν σε αυτούς τους. Μετά από όσα έχουμε δει όλο αυτό το 2015, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, έχω την αίσθηση ότι είναι ένα ακόμα δούλευμα προς τον ελληνικό λαό, έτσι σχήμα. Κύριε Τεχνοτζήδη. Ναι, συμφωνώ. Αυτός που έχει διαφορετική άποψη και πονάει το λαό και πονάει αυτόν τον τόπο, πάει σπίτι του. Δεν κάνει. Εγώ αυτό δεν το κάνω, το κάνει ο επόμενος. Δεν ψηφίζει. Το ίδιο θα μπορούσαν να πούνε και οι προηγούμενοι οι οποίοι κυβέρνησαν, οι οποίοι και αυτοί με πόνο ψυχής υπέγραφαν, αλλά υπέγραφαν και ήρθε το μνημόνιο και το 1 και το 2. Άρα λοιπόν δεν ενδιαφέρουν σε τίποτε. Δεν ενδιαφέρουν σε τίποτε. Και αυτή η άποψη του κόσμου ότι ψηφίσαμε το ΣΥΡΙΖΑ για να τιμωρήσουμε τους προηγούμενους, και αυτό πλέον, πρέπει να εκλείψει, να σοβαρευτούμε, ας πούμε, γιατί ψηφίσαμε το ΣΥΡΙΖΑ για να τιμωρήσουμε κάποιους άλλους, οι οποίοι καλώς ή κακώς οδηγούσαν το καράβι. Εκεί που το οδηγούσαν. Εκεί που το οδηγούσαν, δηλαδή άρχισε να διαφαίνεται μία μικρή ελπίδα, ας πούμε, και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το πήγε πάλι στην ξέρα. 10 χρόνια πίσω. Είναι καιρός να σοβαρευτούμε, ας πούμε, και να κάνουμε τις επιλογές μας σύμφωνα με τα συμφέροντα του τόπου δημόσιος. Και όχι για να τιμωρήσουμε. Και επίσης, ας πούμε, θα πρέπει επίσης οι επιλογές που κάνουμε ως προς τα πρόσωπα να είναι αυτές που πρέπει. Δηλαδή να αξιολογούμε πρόσωπα και να ψηφίζουμε. Όχι να ψηφίζουμε καθένα που κατεβαίνει στην πολιτική. Ο δημόσιος τομέας έδειξε ότι ήταν ένας τομέας ο οποίος δεν ήταν υγιής. Απαραίτητος βέβαια. Χρειάζεται για την λειτουργία του. Όσο πιο καλά λειτουργεί, τόσο πιο καλά προχωράει το κράτος. Αλλά έδειξε ότι δεν ήταν υγιής. Και μάλιστα ένα από τα χαρακτηριστικά της έλλειψης υγείας ήταν η υψηλή μισθή σε σχέση με το δημόσιο πάντα τομέα, με τον ιδιωτικό τομέα, συγγνώμη. Και ήταν ένα από τα άλλα χαρακτηριστικά του δημόσιου τομέα ότι δεν δούλευαν, δεν εργαζόντουσαν όσο πρέπει. Και το άλλο, τρίτο και κυριότερο χαρακτηριστικό, ότι προσλήφθηκαν πολύ παραπάνω από αυτούς που χρειαζόμασταν. Τώρα λοιπόν βλέπουμε τη νέα κυβέρνηση να θέλει, κύριε Παγώνη και κύριε Τεχνοτζήδη, να προσλάβει κάποιες χιλιάδες ανθρώπους το 2016. Τι νιώθετε, ότι ξαναγυρνάμε στα παλιά, ξαναγίνεται ένα νέο κομματικό καθεστώς, μπαίνουν νέοι μέτεροι για να δεσπόζουν σε θέσεις για να δώσουν δύναμη στον ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι μια αναγκαιότητα του δημοσίου να έχει καινούριους υπαλλήλους? Σε ποιον απευθύνεστε? Σε εσάς, κύριε Παγώνη, πρώτα. Ότι υπάρχουν ανάγκες στο δημόσιο και θα πρέπει σίγουρα να υπάρξουν προσλήψεις εκεί που είναι αναγκαίες, είναι δεδομένο. Όλο αυτό το διάστημα δεν γινόταν προσλήψεις, γινόταν, ξέρω εγώ, υπήρχε ένα συσχετισμό σε 1:5, 1:10 κτλ. Δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ήδη οι υπάρχοντες για ένα ακόμα χρόνο. Όχι, μπορούν να αξιοποιηθούν. Υπάρχουν όμως ελλείψεις σε τομείς που χρειάζεται. Μόνο σίγουρα στα νοσοκομεία, αλλά εγώ ακούω για κάποιες χιλιάδες εργασίες. Από εκεί και πέρα τώρα. Δεν είναι κακό. Καλό είναι υπάρχουν θέσεις εργασίες, αλλά δεν ξέρω γιατί να υπάρχουν αυτές θέσεις εργασίες στο δημόσιο τομέα, λοιπόν, και να μην γεννηθούν στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, από εκεί και πέρα τώρα, εάν υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να καλυφθούν αυτά τα κενά που είναι αναγκαία, με προσωπικό που υπάρχει πιθανόν σε άλλες υπηρεσίες κτλ., εγώ νομίζω ότι υπάρχει. Βέβαια, ήμασταν μια χώρα και πλέον το λένε όλοι τώρα ότι ήταν, ας πούμε, το τελευταίο κομμουνιστικό καθεστώς στην Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή, ένα κράτος, ας πούμε, 1,5 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. Άρα, καθαρά κομμουνιστικό σύστημα. Λοιπόν, αυτό ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να πάψει να υπάρχει, να υπάρξουν οι διαρθρωτικές αλλαγές που λέμε. Ήρθε μια κυβέρνηση της αριστεράς σήμερα, η οποία βέβαια πάλι ως ώρα μπάτησε, έχει ένα κράτος, ας πούμε, μεγάλο, ένα κράτος με μεγάλο δημόσιο τομέα, ένα κράτος που θα πληρώνει πολλούς φόρους, γιατί φαίνεται κάθε μέρα η πολιτική τους ποιας είναι. Είδατε καμιά πολιτική, ας πούμε, αυτό να εφαρμοστεί αυτό το διάστημα που να έχει στόχο την ανάπτυξη, την δημιουργία επιχειρηματικού, ναι, έτσι, πνεύματος και
ενδιαφέροντος και να πει σε κάποιον ότι ξέρεις προχώρα, εμείς είμαστε εδώ, ας πούμε, να σε βοηθήσουμε να κάνεις το επόμενο βήμα σε μια επένδυση. Το μόνο που γίνεται όλο αυτό το διάστημα είναι πώς θα βάλουμε καινούριους φόρους, τι δεν μπορούμε να πληρώσουμε, ξέρω εγώ, το δημόσιο, θα βάλουμε ένα φόρο ακόμα. Αυτή η κυβέρνηση με τέτοια νοοτροπία, μια κυβέρνηση η οποία ξέρουν πώς να ζουν σε μια κομμουνιστική χώρα και όχι πώς να παράγουν χρήμα. Λοιπόν, αυτό θα κάνει και αυτό, αυτή τη σκέψη έχει τώρα. Πώς θα πάρει δημοσίους υπαλλήλους για να τους έχει αύριο να ψηφίζουν. Κύριε Δαχματζίδη, ένα δικό μου πρόσωπο φοιτούσε πριν από λίγο χρονικό διάστημα, 2-3 χρόνια στα ΤΕΗ. Και όταν κάποια στιγμή ρωτούσε ο καθηγητής ποιοι είναι παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, με την επιχείρηση, σηκώναν 2-3 άτομα από τα 50-60 που βρισκόντουσαν στην αίθουσα το χέρι, ότι εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με την επιχείρηση γιατί ο μπαμπάς μας έχει και θέλουμε να προχωρήσουμε. Οι υπόλοιποι όλοι θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Εμείς λέει ήρθαμε στη συγκεκριμένη ειδικότητα γιατί θέλουμε να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα το πτυχίο μας νοιάζει μόνο και μόνο για να πάρουμε μόρια για να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Πώς είναι δυνατόν σε έναν τόπο τόσο ευλογημένο, όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να κάνει θαύματα, όπου το εμπορικό δαιμόνιο υπάρχει, να θέλουν να γίνουν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι και γιατί θέλουν να γίνουν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι και γιατί δεν φροντίζει το κράτος αυτή είναι εδώ τη φιλοσοφία να την αλλάξει. Και αυτό υπάρχουν τρόποι για να την αλλάξει. Είτε κάνοντας τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα ψηλότερους από το δημοσίο, γιατί το δημόσιο λογικά θα πρέπει να έχει χαμηλότερους μισθούς από ότι ο ιδιωτικός τομέας, γιατί για πιο ασφαλές δεν είναι. Έτσι ήταν κάποτε. Πιο ασφαλές είναι. Ξέρεις ότι βρέχει, χιονίζει, καρβάνα γεννημίζει. Αυτό δεν το ξέρει όμως ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης ξέρει ότι είναι σήμερα σε αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να απεργήσει γιατί να απεργήσει μπορεί να τον απολύσουν. Δεν μπορεί να κάνει το ένα, δεν μπορεί να κάνει το άλλο και πρέπει να κάθεται. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει πιο παραγωγικός ο ιδιωτικός τομέας και να γίνει και πιο ελκυστικός ο ιδιωτικός τομέας, κύριε Ταχματζίδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το προηγούμενο ερώτημα. Ανάγκες σαφώς υπάρχουν στο δημόσιο που πρέπει να καλυφθούν, γιατί υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες πραγματικά είναι υποστηλεχωμένες και δεν μπορούν να επιτελέσουν στο ελάχιστο έτσι την λειτουργία τους. Παρ' όλα αυτά, το δημόσιο πάντα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μέρους των κομμάτων με την έννοια της πελατειακής σχέσης. Θεωρώ λοιπόν ότι εμπολής, μπορεί να συζητούμε αυτή τη στιγμή για τις ανάγκες των υπηρεσιών, αλλά εμπολής υποκρύπτεται η πελατειακή σχέση που θέλει να δημιουργήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ από την μεριά του, προκειμένου να δημιουργήσει έναν κομματικό στρατό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Κύριε Πορτοκάλη, στην Ελλάδα αυτό που λείπει είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Και ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν υπάρχει σε κανέναν τομέα. Και το λέω αυτό με την ενασχόλησή μου με την αγροτική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή, υπάρχουν φωνές έτσι από την ιδιωτική πλευρά που αγωνιούν για την ανάπτυξη, ελάχιστες δυστυχώς, αλλά από την άλλη πλευρά το κράτος με τις δομές που υπάρχουν, με τις δομές που έχει δημιουργήσει, δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή όλοι συζητάνε, δεν υπάρχει ένας υπουργός που να μην αναφέρεται στη λέξη ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Και επενδύσεις. Δηλαδή αστεία πράγματα ας πούμε. Το ανάπτυξη το ακούμε σε κάθε πρόταση, το ακούμε 10 φορές. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός για τίποτε. Ούτε για την γεωργία, ούτε για την κτηνοτροφία, για τον πρωτογενή τομέα δηλαδή, που κάθε μέρα ισχυριζόμαστε ότι είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης μαζί με τον τουρισμό της οικονομίας αυτής της χώρας. Όλα είναι στον αέρα. Ευτυχώς που υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις από κάποιους αγρότες ή από κάποιους κτηνοτρόφους που συμπεριφέρονται πλέον επιχειρηματικά και κρατιέται αυτό το οικοδόμημα ακόμη. Όμως με τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν στο μέλλον, τόσο με το φορολογικό όσο και με το ασφαλιστικό, και αυτή η ιστορία θα πεθάνει. Διότι αντί το κράτος να δίνει κίνητρα στον γεωργό, στον αγρότη ή στον κτηνοτρόφο να δημιουργήσει, έτσι, να ενδιαφερθεί δηλαδή για την παραγωγή, όχι για το πριν, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτε. Με αποτέλεσμα όλο αυτό το οικοδόμημα να οδεύει προς τα βράχια. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια, εάν τελικά εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά τα οποία λένε σε ό,τι αφορά το φορολογικό ή το ασφαλιστικό, στους 100 γεωργούς ή κτηνοτρόφους που υπάρχουν σήμερα, ζήτημα αν θα μείνουν 5-6. Αν θα μπορέσουν να μείνουν 5-6. Διότι οι άλλοι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα τελειώσουν. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο όμως επιτρέψτε μου να περάσω ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα έχουν να μπουν και άλλα ουσιαστικά ερωτήματα, τα οποία καλό είναι όσοι θέλετε να έχετε άποψη γι' αυτά.
Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πολυπολιτεία Πολιτική. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Παγώνης. Ξεκίνησα από εσάς τώρα, κύριε Παγώνη. Κύριος Γιάννης Παγώνης, Προηγουμένως είχα ξεκινήσει από εσάς. Και ο κύριος Γιάννης Θαχματζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης. Νομίζω ότι πέρασε ένα ημίωρο με χρήσιμη κουβέντα για την πολιτική και την οικονομία, περισσότερο για την πολιτική. Τώρα θα μπούμε λιγάκι στην οικονομία και στην επιχειρηματικότητα, αν μου επιτρέπουν οι καλεσμένοι, γιατί είναι άνθρωποι νοικοκύριδες, είναι άνθρωποι της πιάτσας. Άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν, προσφέρανε στον τόπο και θα μπορούσαν να προσφέρουν όχι μόνο από τη θέση την πολιτική που έχουν, που δεν είναι συσσαγωγικά πολιτική, για να είμαι ακριβής, γιατί είναι πιο πολύ θέση τοπικής αυτοδιοίκησης, θα μπορούσαν να προσφέρουν και επιχειρηματικά. Είπατε προηγουμένως, καλά που υπάρχουν 2-3 αγρότες, 2-3 κτηνοτρόφοι, κύριε Θαχματζίδη, καλά που υπάρχουν 2-3 επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν είναι απλά επιχειρηματίες, είναι θαυματοποιοί. Γιατί σε έναν τόπο επιβιώνουν, που έχει 7% ύφεση κάθε χρόνο, οι εξαγωγές να είναι έστω και ένα 2-3% πάνω, αυτό δεν είναι απλά έτσι να το λέμε, είναι θαύμα. Σκεφτείτε ότι όταν πέφτει μια οικονομία 7% και οι εξαγωγές αναβαίνουν 1-2-3-4%, η άνοδος είναι κοντά στο 11%. Είναι κατανοητό. Φανταστείτε λοιπόν τι θαύματα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, σε τι κακό περιβάλλον. Γιατί αναγκαστήκαν να πάρουν στις πλάτες τους το πρόβλημα, παρότι η Ελλάδα τους κουνάει το γήπεδο, παρότι οι κυβερνήσεις κουνάνε το γήπεδο, και να βγουν και να κάνουν τις επιχειρήσεις τους, να συνεχίσουν να έχουν τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, να συνεχίσουν να έχουν εργαζόμενους και να συνεχίσουν να είναι παραγωγικοί. Αυτό πραγματικά είναι θαύμα και το κάναν κάποιοι. Και το κάναν κυρίως, ευτυχώς γιατί εκεί έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, στον τομέα του τροφίμου, το κάναν και στον τομέα του τουρισμού. Αν και δεν μετριάζεται στις εξαγωγές τουρισμός, είναι εσωτερική εξαγωγή, αλλά εκεί που πήγαμε πολύ καλά. Και ένα επίσης πολύ παράξενο, πηγαίναμε τόσο καλά, που τα βγάλαμε και από το μεγέθη των εξαγωγών, ήταν η εξαγωγή των υδρογονανθράκων. Γιατί κατάφεραν όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι να κάνουν τόσο καλά δηληστήρια, που εισάγουν μαζούτ και εξάγουν δίζελ, στην Τουρκία 1 δισεκατομμύριο για παράδειγμα, στα Σκόπια ή οπουδήποτε, γιατί έχουμε την ικανότητα να δίνουμε προστέμινη αξία. Κάποιοι σε αυτόν τον τόπο δουλεύουν και τα καταφέρουν. Και αυτό ο τόπο θα μπορούσε να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Και εσείς, κύριε Παγώνη, και από εσάς ξεκινάει το ερώτημα. Θα μπορούσατε. Το καιρό που ήσασταν εργολάβος, ήσασταν οικοκύριες, κάνατε τις οικονομίες που πρέπει να κάνετε, είχατε την κριτική για να δείτε πότε θα αποχωρήσετε, τώρα θα μπορούσατε να ξαναεπιχειρήσετε. Αλλά δεν επιχειρείτε. Δεν επιχειρείτε γιατί η οικοδομή που είναι το παραδοσιακό σας επάγγελμα, σε αντίθεση με αυτούς που είναι στο τρόφιμο, που το παραδοσιακό τους επάγγελμα είναι το τρόφιμο και προσπαθούν να το βελτιώσουν γιατί βλέπουν ότι υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, σε αντίθεση με αυτούς που είναι στον τουρισμό, που το παραδοσιακό τους επάγγελμα είναι το τουρισμό και θέλουν να το βελτιώσουν, προχωράνε, εσείς θέλετε να βρείτε ή κάποια δυναμική στο παλιό σας επάγγελμα, δηλαδή την οικοδομή, ή θέλετε να βρείτε κάποια νέα ασφαλή επιχειρηματικά πεδία, κάποια νέα ασφαλή επιχειρηματικά πεδία για να δραστηριοποιηθείτε. Κάνω λάθος? Όχι. Κύριε Πορτοκάλι, θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από πιο παλιά για να καταλάβουμε λίγο όλοι. Αλλά χρειάζεται να μπουν οι Έλληνες στη δράση. Ιδίως σαν εσάς. Και οι Έλληνες είναι άνθρωποι που μπαίνουν στη δράση και είναι θαύμα, όπως είπαμε προηγουμένως, και για κάποιους στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και για κάποιους στον επιχειρηματικό τομέα, που σε αυτή τη χώρα με αυτές τις συνθήκες καταφέρει να επιβιώνει. Λοιπόν, είπα, θα πάρουμε λίγο τα πράγματα από πιο παλιά. Έχουμε και μια ηλικία και θυμόμαστε λίγο τι γινόταν. Δεν είμαστε από τους Έλληνες που ξεχνά τα 10 χρόνια. Εσύ. Εγώ, για μένα μιλάω. Εσύ είσαι πολύ πιο νέος. Λοιπόν. Ξέρετε, είναι... Νέος είναι, κυρίες και κύριοι, δάσκαλος του μαλλιά του Μενέβλου, πολύ νέος είναι κιόλας. Λοιπόν, ζούμε σε μια χώρα που πριν από 20-30 χρόνια πλήρωνε ο πολίτης το φόρο της χρονιάς του. Μετά, ας πούμε, επειδή δεν μας φτάνανε και θέλαμε, ξέρω εγώ, να τα ξοδεύουμε σε αυτούς που ψηφίζαμε έτσι με άνεση και να
να υπάρχει μια γενικώς ευμάρεια και να ξοδεύονται χρήματα. Δεν φτάναν αυτά που εισέπραταν από αυτόν τον τόπο, από αυτόν τον Έλληνα το Δίσμηρο, και του είπα θα μας πληρώνεις και το 20% προκαταβολή του, ναι, του επόμενου. Αυτό το 20 έγινε 40, έγινε 50, έγινε 70. Ότου θαύματος φτάσαμε τώρα όλοι οι Έλληνες να πληρώνουμε το φόρο της χρονιάς συν το 100%, άρα και την επόμενη χρονιά. Το ίδιο λοιπόν συνέβαινε κάποτε, έτσι για να θυμόμαστε, και με τα τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή, εγώ όταν αγόρασα αυτοκίνητο στη ζωή μου το 1978, πλήρωσα τα τέλη της κυκλοφορίας για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, το φτάσαμε ενώ τα πλήρωνε στην αρχή του έτους για την επόμενη χρονιά. Το φτάσαμε σιγά σιγά το αλλάξε. Κυκλοφορούσες και μετά πλήρωνες, ναι, τη χρονιά σου. Ναι. Λοιπόν, το φτάσαμε τώρα να το πληρώνουμε προκαταβολικά στην αρχή της χρονιάς ένα διάστημα, και τώρα το πληρώνουμε από τον Νοέμβριο, από τον Δεκέμβριο, προκαταβολικά για τον επόμενο χρόνο. Έτσι όπως πάμε, είναι σίγουρο ότι σε κανένα 2-3 χρόνια, 5, θα μας λένε να πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας του μεθεπόμενου έτους, ας πούμε. Ή το αυτοκίνητο που έχουμε σκοπό να αγοράσουμε. Έτσι. Λοιπόν, με τέτοιες τακτικές, όχι θαυματοποιός να είσαι, θεός να είσαι, δεν μπορείς να κάνεις επιχείρηση στην Ελλάδα. Λοιπόν, όταν σήμερα πληρώνεις προκαταβολή του φόρου σου και για το επόμενο έτος, όταν έχεις φορολογία 26%. Και όταν λέει έχεις πάνω από 80.000, μπορεί να το πάνε και στο 60 και στο 70, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορεί να σταθεί η επιχείρηση και όταν γύρω σου υπάρχουν χώρες των οποίων η φορολογία είναι 10%. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να γίνουν αλλαγές στη χώρα, να γίνει φιλική η χώρα προς τον επενδυτή, είτε είναι κτηνοτρόφος, είτε είναι αγρότης, είτε είναι κατασκευαστής, είτε οτιδήποτε. Λοιπόν, για την οικοδομή που είπατε και με πονάει, ήταν ο χώρος της δουλειάς μου τόσα χρόνια, σου. Είναι δυνατόν το όνειρο του Έλληνα που έκανε οτιδήποτε, στερούνταν τα πάντα για να αποκτήσει ένα σπίτι ή να μπορέσει να πάρει ένα σπίτι στο παιδί του, να τον κάνει σήμερα να λέει το παιδί του δεν θέλω να μου γράψει σπίτι, δεν θέλω να μου δώσει σπίτι στους γονείς του, ας πούμε, στον πατέρα του, στη μάνα του. Ή όσοι έχουν κινδυνεύουν να το χάσουν. Λοιπόν, το χάνουν, μας το παίρνει. Σήμερα, όταν έχεις 1, 2, 3, 5 ακίνητα, τι μπορεί να έχει κάποιος, σιγά σιγά με μαθηματική ακρίβεια πληρώνοντας αυτό τον έμφυα κάθε χρόνο, σου παίρνει την περιουσία. Και είπε χθες κάπου, το άκουσα, ένας απλός άνθρωπος τον ρώτησαν και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, είπε την αλήθεια. Λέει, έκανα λέξη σε ένα σπίτι, ένας πολύτεκνος, ας πούμε, που έκανε παράπονα γιατί δεν του δίνανε επιδόματα κτλ. Και δεν μπορούσε να ζήσει. Και λέει, όταν έκτισα αυτό το σπίτι με τα χρήματα που το έκτισα, είχα φορολογηθεί, λέει, για τα χρήματα αυτά. Ό,τι χρήματα έβγαλα, φορολογήθηκα. Αυτά τα χρήματα έβγαλα και τα έκανα κάτι. Τα έκτισα ένα σπίτι. Θα φορολογούμε για αυτό το σπίτι επειδή το έκανα με τα χρήματα που φορολογήθηκα? Λέει, πόσες φορές θα φορολογούνται αυτά τα χρήματα σου? Και δεν το λέμε τώρα για έναν ο οποίος, σε πάση περιπτώσει, έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία και λέμε να πληρώνει. Είναι δυνατόν να πληρώνει φόρο για το σπίτι του αυτός που έχει πρώτη κατοικία, που έχει ένα σπίτι ή που έχει ένα εξοχικό? Αυτοί είναι ληστρικοί νόμοι. Και αν δεν αλλάξουν, με λύπη το λέω, κάθε χρόνος που θα περνάει θα είναι χειρότερος που θα έρχεται. Κάθε χρόνος που θα έρχεται θα είναι χειρότερος από τον προηγούμενο. Ένα θέμα ξεκάθαρο είναι το φορολογικό. Αλλά κανείς δεν το αλλάζει. Όλοι προτιμούν την εύκολη λύση. Πονάει χέρι, κόβουμε το χέρι. Πονάει το πόδι, κόβουμε το πόδι. Φαντασία να δημιουργηθούν επιπλέον έσοδα, έτσι ώστε με μικρότερη φορολογία, κάτι που συνέβαινε στο παρελθόν, να έχεις μεγαλύτερα έσοδα για το δημόσιο, δεν το βλέπω να συμβαίνει. Και είναι και μια πολιτική την οποία τη συστήνουν και οι εταίροι μας. Δηλαδή, όσο πιο πολύ μπορείς, παραπάνω φόρους. Βέβαια, αν η ελληνική κυβέρνηση ήξερε να κάνει το κουμάντο της χρόνια πριν, δεν θα χρειαζόταν τόσο τώρα να έχει αυτή την υψηλή φορολογία. Αλλά όπως να έχει πάντως. Δεν βλέπει κανείς πώς θα αυξήσουμε την παραγωγή, πώς θα αυξήσουμε την ανάπτυξη για να μπορέσουμε να έχουμε τους περισσότερους δυνατούς φόρους, τα έσοδα για το δημόσιο τομέα, χωρίς όμως αναλογικά να βαραίνουμε τον καθένα, έτσι ώστε όλοι ευχάριστοι να πληρώνουν, όλοι ευχάριστα να μην υπάρχει φοροδιαφυγή και να μην είναι ο φόρος ένας τρόπος με τον οποίο αντί να ενισχύεις το κράτος που πρέπει να το ενισχύεις, πατάς τον επιχειρηματία. Γιατί τον επιχειρηματία δεν χρειάζεσαι μόνο για τώρα, θα το χρειαστείς και για τον επόμενο χρόνο, για το μεθεπόμενο και για το μεθεπόμενο. Θα χρειαστείς να έχεις έσοδα και άφησε καθάριστο τον εθνικό πρόεδρος. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Και αυτό δεν το κάνουν, κύριε Παγώνη. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ξέρετε, δεν το κάνουν. Θα έρθουμε πάλι τώρα, κύριε Πορτοκάλη, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τις κυβερνήσεις και τις αντιπολιτεύσεις, έτσι. Δηλαδή, το σημάζεμα έπρεπε να γίνει σε αυτή τη χώρα. Και πολλά από τα μέτρα που μπαίνουν δεν έπρεπε να τα βάλει καν η Τρόικα, να τα κάνουμε από μόνοι μας. Από εκεί και πέρα όμως έπρεπε να υπάρχει από τη μία το σημάζεμα και από την άλλη να δοθούν κίνητρα για ανάπτυξη, να δοθούν, να είναι μια χώρα ευνοϊκή προς τον επενδυτή. Το κέρδος είναι καλό πράγμα, το κέρδος φέρνει δουλειά και η δουλειά φέρνει φόρο σε αυτό που μπορεί να την πληρώσει πλέον. Γιατί αν είχαμε σήμερα άλλους 500.000 εργαζόμενους, θα πλήρωναν το φόρο τους οι άνθρωποι. Το πρώτο κίνητρο για ανάπτυξη καταλαβαίνω ότι όταν, είναι σταθερό φορολογικό σύστημα και όχι φορολογικό όταν σύστημα όμως, το οποίο σε εξεζουμίζει. Όταν όμως έχουμε
κυβερνήσεις οι οποίες στα δύσκολα αυτά χρόνια από τη μία προσπαθούσαν να εφαρμόσουν ένα μνημόνιο, σκληρά μέτρα, και από την άλλη λέγαμε, ξέρετε, θα φωνάξουμε κάποιους επενδυτές να αγοράσουν το ένα, να κάνουν το άλλο, να επενδύσουν στη χώρα. Και οι άλλοι ήταν στα κάγκελα όλοι και λέγανε, όχι, αυτό είναι ξεπούλημα, να μην γίνει τίποτα. Μήπως θυμάστε ότι βγαίνανε και λέγανε ότι ό,τι υπόψη σύμβαση υπογράψετε, εμείς θα την ακυρώσουμε, μην κάνετε τίποτα. Μα το παράδοξο δεν ήταν ότι ήταν στα κάγκελα. Το παράδοξο είναι ότι αυτή σήμερα γίνεται χειρότερη από τους προηγούμενους. Και κανείς δεν βγαίνει να το πει, όχι να το πει. Αλλά κανείς δεν το αντιλαμβάνεται. Χάνονται τα χρόνια, κύριε Πορτοκάλη. Έτσι ώστε όχι να τιμωρηθούν, να βάλουν μια λόγια. Κοίταξε. Πέρασαν. Ο ελληνικός λαός ψηφίζει και είπαμε ότι θα πρέπει να σκέφτεται. Τα χρόνια, χρόνια περνάνε και η κρίση αντί να περάσει χειροτερεύει. Επομένως, πού καταλήγουμε? Πρέπει να αλλάξουμε όλη η πολιτική, πρέπει να σοβαρευτούν όλοι και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ότι ξέρετε, κάποια πράγματα δεν μπορεί να γίνουν διαφορετικά. Αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Όχι όταν είμαστε στην αντιπολίτευση να λέμε άλλα, και όταν είμαστε στην αντιπολίτευση να γίνουμε χειρότερα από την προηγούμενη. Μάλιστα. Κύριε Ταχματζίδη, εσείς μίλησατε προηγουμένως για στρατηγικό σχεδιασμό και έχετε δίκιο. Δηλαδή, θα πρέπει σε αυτόν τον τόπο να δούμε πώς λειτουργεί ο δημόσιος τομέας και πώς μπορεί να προσφέρει και πώς μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα σε ένα περιβάλλον υγιούς επιχειρηματικότητας, υγιού ανταγωνισμού, για να προσφέρει μεγαλύτερο και καλύτερο καθάρι στο εθνικό προϊόν. Μπορεί να γίνει, στρατηγικός σχεδιασμός με δεδομένες τις συνθήκες. Εσείς επιχειρήσετε πολλές φορές να κάνετε στρατηγικό σχεδιασμό στην περιφέρεια. Συνεργάζεται το κράτος ή όχι? Να πω ότι το κράτος είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε αυτή την ιστορία. Είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Πώς? Οποιοδήποτε σχέδιο και αν έχει στρατηγικό σχεδιασμό και αν έχει μία περιφέρεια, δεν μπορεί να τον υλοποιήσει εάν δεν περάσει μέσα από τις λειτουργίες του κράτους. Δηλαδή, εάν το κράτος, θα αναφερθώ στον πρωτογενή τομέα, δεν αποφασίσει τι πραγματικά ζητάμε από τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο, επαναλαμβάνω, θεωρούμε εκ των προτέρων ότι είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης της οικονομίας, εάν δεν δούμε ποιες προτεραιότητες πρέπει να δώσουμε, τι ακριβώς θέλουμε, τι πρέπει να παράξουμε, πού πρέπει να το παράξουμε, τι είναι αυτό που έχει, που μπορεί να προωθηθεί στον εξαγωγικό τομέα. Εάν δεν δούμε όλα αυτά, είναι σαν να χτίζουμε στην άμμο. Δηλαδή, τι παράγει η Ελλάδα? Σε τι ποσότητες τα παράγει? Πού πρέπει να τα παράγει? Πώς πρέπει να τα παράγει για να έχουμε το χαμηλότερο κόστος? Αυτά όλα αποτελούν ένα μέρος ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που μέσα από αυτή την ιστορία, αν δούμε στην Ευρώπη παραδείγματος χάρη, θα δούμε τη Δανία, την Ολλανδία. Να πάμε στο Ισραήλ, που η αγροτική παραγωγή έχει περάσει σε άλλα επίπεδα που δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο που παράγουμε και καλλιεργούμε εδώ στην Ελλάδα. Τι εκτάσεις καλλιεργούν αυτές οι χώρες, ο κάθε αγρότης? Και τι καλλιεργούμε εμείς? Ναι. Εμείς έχουμε ακόμα τον αγρότη των 7 στρεμμάτων και των 10 στρεμμάτων. Έτσι. Ναι, και των 7 στρεμμάτων, όχι για αρωματικά φυτά, αλλά για στάρι. Για στάρι. Θα μπορούσε να ήταν 7 στρεμμάτων και να ήταν για ένα αποδοστικό, θα μπορούσε να ήταν για ένα άλλο χωράφι, το οποίο ήταν χωράφι που καλλιεργεί μια διαφοροποιημένη καλλιέργεια, και τα 7 στρέμματα να αποδίδανε. Αλλά 7 στρέμματα για στάρι είναι λίγο ένα θέμα. 7 στρέμματα και λίρες να τα βάλεις αγρότη, είμαι, κύριε Πορτοκάλη, και λίρες να τα φυτέψεις, δεν ζεις. Ναι, λέει καλύτερα αυτά τα στρέμματα αρμοδιότητα. Αλλά όταν πήγαινα στη Σουηδία τότε που καλλιεργούσαν, ας πούμε, επί σοσιαλισμού 7.000 στρέμματα ο κάθε αγρότης, από ένα ευρώ αν έβγαζε στο στρέμμα, έβγαζε 7.000 ευρώ, ας πούμε, το χρόνο που δεν έβγαζε. Σε διακόψα όμως, κύριε Ταχματζίδη. Συγγνώμη, κύριε Ταχματζίδη. Το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα σήμερα, ένα εξίσου μεγάλο πρόβλημα στη χώρα, είναι και το γεγονός του επιστημονικού προσωπικού που φεύγει προς τα έξω επειδή δεν μπορεί να βρει θέση εργασίας εδώ. Και μιλάμε για επιστημονικό προσωπικό το οποίο δεν έχει πάρει απλώς ένα πτυχίο μιας πανεπιστημιακής σχολής, αλλά επιστημονικό προσωπικό με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά κλπ. Αυτό είναι αποτέλεσμα και έχετε δίκιο, αλλά επειδή είπατε κάτι που είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Το κράτος είναι εμπόδιο. Υπάρχει τρόπος το κράτος να γίνει αργός? Και πώς θα το πετύχει αυτό? Πετυχαίνει ο Περιφερειάρχης, το πετυχαίνει ο Δήμαρχος να κάνει το κράτος αργό, ή το πετυχαίνει ο επιχειρηματίας, το πετυχαίνει ο λαός, το πετυχαίνει οι θεσμικοί φορείς? Πώς μπορούμε επιτέλους να κάνουμε το κράτος βοηθό, να καταλάβει ότι πρέπει να γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να προχωρήσει, να καταλάβει ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα, και από εκεί και πέρα να το επικοινωνήσουμε στους Έλληνες πολίτες, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να το πούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να παράγει αυτό, 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 αυτό και αυτό πρέπει να μοιραστείτε το και προχωρήστε. Μπας και δώσουμε πλούτο σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να γίνει και πώς? Ή δεν υπάρχει? Είναι στου κουφού την πόρτα. Δυνατότητα υπάρχει,
απλά κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά. Δηλαδή έχουμε, λειτουργούμε με πυροτεχνήματα, όχι με σχεδιασμό. Δηλαδή δεν έχουμε βάλει ένα στόχο, πού θέλουμε να πάμε. Και δεν έχουμε παρακολουθήσει και την διαδρομή, το πώς θα φτάσουμε στο στόχο αυτό. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι δεν έχουμε ούτε στόχο, ούτε πρόγραμμα. Μάλιστα. Κύριε Παγώνη, υπάρχει τρόπος να το κάνουμε? Άμα υπάρξει θέληση. Μα υπάρξει ότι θέληση δεν υπάρχει, όχι από τον ελληνικό λαό. Από αυτούς που είναι πάνω στον ελληνικό λαό. Είναι μόνο θέμα βούλης ή είναι θέμα και ικανότητας, είναι και τα δύο. Έχει και τα δύο μας. Αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι αρνητικό. Αλλά ο ελληνικός λαός, αν τον καθοδηγήσεις σωστά και είσαι δίπλα του αρρωγός, μπορεί να κάνει θαύματα. Εσείς τι θα θέλατε από το ελληνικό κράτος, πέρα από το φόρο που το είπατε και είναι σωστό? Ότι δεν μπορεί να είναι ένας τεράστιος φόρος. Όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ένας επιχειρηματίας που πήρε πριν από κάποια χρόνια συνέντευξη, είπε στον Υπουργό Οικονομικών, εγώ πόσο, είπε πολύ άσχημη λέξη, βλάκας μπορεί να είμαι, είπε ακόμα χειρότερη, όταν στη Βουλγαρία πληρώνω 10% για το εργοστάσιο μου που έχω εκεί. Και έχω μόνο 50 εργαζομένους εκεί, και εδώ στην Ελλάδα έχω 300 και πληρώνω 56 με τα συμπαραμαρτούντα. Πόσο λάκας μπορεί να είμαι να κρατάω τις επενδύσεις στην Ελλάδα και με τις πόλεις στη Βουλγαρία? Αυτό κατανοώ. Ένα θέμα λοιπόν είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο, σταθερό, το οποίο δεν θα αλλάζει, και αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το επιδιώξουμε, να το πετύχουμε και να το κερδίσουμε, φαντάζομαι, ως ελληνικός λαός. Θέλω ένα ευέλικτο κράτος. Ένα κράτος που να είναι δίπλα στον πολίτη, ένα κράτος που όποιος δημόσιος τομέας θα λειτουργεί για χάρη του πολίτη, και όταν θα πηγαίνει ο πολίτης για να κάνει σε οποιαδήποτε υπηρεσία να εξυπηρετηθεί, είτε για τη δουλειά του, είτε για επενδύσεις, είτε για την επιχείρηση του, θα πρέπει να έχει απέναντί του έναν υπάλληλο ο οποίος θα του δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να τον εξυπηρετήσει. Ότι στόχος είναι να προχωρήσει αυτό. Σε αντίθεση με το σήμερα, όπου και να πάει κάποιος, αυτό που αντιμετωπίζει είναι το δεν γίνεται. Όπου να πάτε σήμερα, για οτιδήποτε, το πρώτο που θα αντιμετωπίσετε είναι δεν γίνεται. Λοιπόν, μια χώρα επομένως ευέλικτη, γρήγορη, φιλική και με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Για να αλλάξουν τα πράγματα. Για να γίνουμε αρεστοί στους επενδυτές. Και όταν θα έρθουν να κάνουν επενδύσεις στη χώρα μας, σημαίνει ότι θα πάρουν εργαζόμενους από εδώ, σημαίνει ότι θα αλλάξουν τα. Το 1,5 εκατομμύριο ανέργων που έχουμε σήμερα θα μπορεί κάποια στιγμή να φτάσει να γίνει 200-300.000. Τότε και τα ταμεία, τα ασφαλιστικά θα μπορούν να συντηρηθούν και η εφορία θα εισπράττει χρήματα και θα τα εισπράττει από αυτούς που πραγματικά δουλεύουν και θα εισπράττει αυτό που πρέπει να πάρει κανονικά. Όχι επειδή κάναμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και τώρα έχουμε, ξέρω εγώ, 3 εκατομμύρια συνταξιούχους και 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους πραγματικά σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε από τα 2,5 εκατομμύρια να ζήσουν οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, τα παιδιά, όλοι. Δεν γίνεται. Και το κράτος, το πολύ σπάταλο κράτος πάνω απ' όλα. Και όταν έρθουν οι επενδυτές, οι δικοί μας. Και οι δικοί μας, φυσικά. Θα δουν ότι αυτοί βάζουν σπαράγγια λόγου χάρη, λέμε, και βγάζουν χρήματα. Κάνουν ξενοδοχεία τέτοιου τύπου και βγάζουν χρήματα. Και θα ακολουθήσουν και οι δικοί μας, γιατί κάποιες φορές σε αυτόν τον τόπο βοηθάει να βλέπουμε και τι κάνουν οι άλλοι για να προχωράμε. Έτσι. Εάν, και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, οι Έλληνες του εξωτερικού, κύριε Ταχματζίδη, διαπρέπουν. Τι είναι εκείνο που κάνει τους Έλληνες του εξωτερικού να διαπρέπουν στο εξωτερικό και τους κάνει στην Ελλάδα με πολύ περισσότερες προσπάθειες να μην καταφέρουν να διαπρέψουν, αλλά απλά να κερδίσουν τη ζωή τους. Με πολύ περισσότερες προσπάθειες. Είναι το φορολογικό σύστημα του εξωτερικού, είναι οι νόμοι, είναι το ελαστικό κράτος που είπε ο κύριος Παγώνης, είναι και κάτι άλλο? Είναι η όλη λειτουργία των κρατών αυτών. Δηλαδή έχουν σταθερές δομές και σε ό,τι αφορά το φορολογικό που είπαμε προηγουμένως, και σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες των υπηρεσιών ενός κράτους, υπάρχει εξυπηρέτηση. Εκεί το δημόσιο είναι αρρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια του ιδιώτη και δεν αποτελεί εμπόδιο, κάτι το οποίο συμβαίνει εδώ. Εδώ, εάν ξεκινήσεις να κάνεις μία επιχείρηση, θα συναντήσεις χίλια προβλήματα. Δέστε το Κώστα Ναβαρίνο, να φέρω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα. Ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος ήρθε να ρίξει τα εκατομμύρια του εδώ στην Ελλάδα για να επενδύσει τον τόπο του, να δημιουργήσει ένα στολίδι, το οποίο πραγματικά είναι στολίδι και προσελκύει τουρισμό υψηλής ποιότητος, χρειάστηκε 11 χρόνια για να φτάσει να θέσει σε λειτουργία εκείνη την ξενοδοχειακή μονάδα. Αν είχε πάρει απόφαση να λαδώσει το μηχανισμό, πόσο θα κάνει, κύριε Ταχματζίδη? Τώρα, εάν είχε πάρει απόφαση να λαδώσει τους μηχανισμούς και να πει δίνω 10 εκατομμύρια για επένδυση, προκειμένου κάσω να περιμένω και να φάω 10 περιμένοντας, θα δώσω και ένα εκατομμύριο να λαδώσει τους μηχανισμούς. Θα έχει τελειώσει ένα χρόνο ή όχι? Να σας πω κάτι. Αλήθεια, και αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Και στα 11 χρόνια. Και αυτό γίνεται. Στα 11 χρόνια είναι και το λάδι μου. Και στα 11 χρόνια πάλι λάδι σε λάδι. Δεν είναι.
Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Θέλετε κάτι συμπληρώσετε, κύριε Παπαδόπουλε? Λοιπόν, όχι, να ευχηθούμε σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και αισιοδοξία. Κύριε Ταχματζίδη. Λοιπόν, εγώ πριν τις ευχές να πω ότι αυτός ο τόπος χρειάζεται πολιτικούς οι οποίοι δεν φοβούνται το πολιτικό κόστος, πολιτικούς οι οποίοι δεν μετράνε τα λόγια τους με την έννοια έτσι της έκθεσης, πολιτικούς οι οποίοι διαθέτουν έναν πολιτικό λόγο μεταρρυθμιστικό και είναι ώρα πλέον να κατευθυνθούμε προς αυτά τα πρόσωπα. Τώρα πώς θα τα αναγνωρίσουμε ή πού θα τα βρούμε, νομίζω ότι ο κάθε νοήμων μπορεί να δει ποιος μπορεί να προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί γελάς, Φαγώνη? Όχι, συμφωνώ γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, ποιος διαθέτει όλα αυτά τα προσόντα για να κάνει τις επιλογές του, μια που είμαστε και πολύ κοντά στις δεύτερες εκλογές της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνουμε με αυτό, γιατί όλος ο κόσμος που μας βλέπει δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι κεντροδεξιά. Να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά, υγεία και εύχομαι το 16 κάτι να αλλάξει αυτόν τον τόπο. Γελάω μισό λεπτό μόνο, γελάω γιατί ναι. Συμφωνώ με αυτά που λες και θα έλεγα ότι θα πρέπει κάποτε να ψηφίζουμε, όχι αυτό που θα μου λέει ότι θα μας διορίσει το παιδί μας, ας πούμε. Βεβαίως. Γιατί αυτό ήταν το κριτήριο όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ γρήγορα, μια και πιστεύω ότι είναι στο εξωτερικό, ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ότι εκεί δεν είναι βολεμένος. Έχει ξεβολευτεί, πηγαίνει από την αρχή να κερδίσει κάτι. Και τα κερδίζει, γιατί όταν ξεβολευτεί από τη θέση που είναι και πάει σε μια καινούργια, ψάχνει να κάνει τα πράγματα καλά. Μήπως ότι επειδή τελευταία πάρα πολλοί Έλληνες, εκατομμύρια Έλληνες ξεβολεύτηκαν, βοηθήσει αυτό να δούμε κανένα θαύμα στα επόμενα χρόνια? Ας το ευχηθούμε. Υπάρχει καμία πιθανότητα, κύριε Παγώνη, κύριε Ταχματζίδη, γι' αυτό? Ξεβολεύτηκε ο Έλληνας. Αλήθεια είναι ότι ξεβολεύτηκε. Πες, Γιάννη. Ναι, συναντάτε αυτό. Συναντάτε. Δειλά βέβαια, αλλά συναντάτε. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος άρχισε να ψάχνεται να χρησιμοποιήσω αυτή την. Και επειδή είναι έξυπνος λαός και εργατικός, επειδή ξεβολεύει. Κάποιοι τα καταφέρνουν κιόλας. Ναι, υπάρχει έτσι. Μεγάλη πιθανότητα. Έτσι, κάποιοι τα καταφέρνουν. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους. Σε ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Γεια σας. Thank you.